Υπήρχαν όρκοι. Ένα λεπτό, το ξαναπιάσω. Υπήρχαν όρκοι που για σένα ναι, τους πάτησα. Υπήρχαν λέξεις. Λόγοι. Άστο, είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι θα έχεις και θαυμαστές, όπως αποδείχθηκε, άνδρες πολλούς, διότι είναι ρε παιδί μου πολύ. Σπάστα. Να σηκώθω να το χορέψω. Να το σπάσω. Κατάλαβες. Παιδιά, θα έπρεπε οι κάμερες να γυρίσουν να δουν τα βλέμματα των γύρω. Έτσι όλοι. Η παραγωγή θα Μανώλη μου. Μπορεί μια κάμερα να γυρίσει την παραγωγή που έχει χλωμιάσει και θα πληρώσει πολλά λεπτά. Όχι, γιατί ξέρεις κάτι. Και ήτανε Μουράνο, Κατερίνα. Δεν σου λέω τίποτα, πάρα πολύ ακριβό. Όχι αυτό, όχι, γιατί φαντάζομαι ότι ξέρεις κάτι, σου ανάβει από μέσα σου ένα πράγμα, ρε παιδί μου, υπήρχαν όρκοι που τους πάτησα για σένα. Και το λέω κιόλας, τι άλλο θέλεις να κάνω. Sorry κιόλας, Τζένι. Όχι, μην το έφυγε. Άντε, από εδώ μέσα. Μην το τζαντίζεις άλλο στο πάντε. Τι θυμήθηκες, παιδάκι μου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες. Σοβάρεψε ξαφνικά. Εύχομαι πάντα επιτυχίες, Γιάννη, και να κάνεις τέτοια τραγούδια που να μιλάνε στην καρδιά όλου του καθένα. Ευχαριστώ. Είδες τώρα που δεν μπορώ να σε πάρω σοβαρά το με αυτά που λες, μα και με αυτά που κάνεις. Κάνουνε μεγάλο. Γελάνε όλοι. Κάνω λάθος. Ναι, Τζένι, δεν γελάει. Εγώ δεν γελάω, όχι. Γιατί τον αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά το συμπαρουσιαστή. Για σένα όμως δεν σου σπάσε ένα ποτήρι να πει η Τζένι στην εκπομπή. Χαλάλη. Μην του βάζει ιδέες τώρα. Μη σπάσει κανένα καναπέ. Οχ, γλάρωσε το μάτι. Κοιτάει τι να σου πάσει. Πω ότι μου έχεις κάνει τόσα για μένα. Εντάξει τότε. Να σου πω, δώρα σου φέρνουμε στο καμαρίνι. Ναι, με. Τι είναι ακριβά το πιο. Φινά. Από το πορτρέτο μου μέχρι σταυρούς. Έλα ρε. Σε έχουν κάνει ωραίο στο πορτρέτο. Ναι, κοίτα. Πιο ωραίο από ό,τι φαντάζομαι. Έλα, ρε. Λοιπόν, Φώτιλο, Γιάννη, να σου πω κάτι. Είχα έρθει πέρσι σε αυτή την εκπομπή, σαν να σου κάνω δώρο το τζαμάκι. Εμένα μου κάνανε πέρσι δώρο. Γελάει. Γελάει, γιατί είναι. Λοιπόν, έναν tweety, ο οποίος ήταν δικός μου. Τον είχαν πάρει από το σπίτι μου. Το πιστεύω. Να σου πω κάτι. Αυτό το θυμάμαι, δηλαδή, χρόνια να περάσουν. Θα λέω ότι πήγα σε μια εκπομπή και μου κάνανε δώρο δικό μου πράγμα και καλά. Ελπίζω να πάω σπίτι να μην λείπει κανένα τζάμι. Θα σας πω γιατί πέρσι όταν ξεκινήσαμε, επειδή ήταν καινούρια η εκπομπή και δεν ξέραν αν θα πάει καλά, δεν θα πάει, ήταν πολύ μικρό το budget. Ναι. Δεν μας δίνανε λεφτά μέχρι να δούνε πώς θα πάμε. Τώρα που πάμε δεν καλά, ψωνίζουμε τζάμια. Και σπάμε και το Μουράνο. Δεν τρέχει τίποτα. Πρόσεξε τον Παστίτη, κοίταξε τον τζαμάκι σου. Πάντως εγώ ζηλεύω λιγάκι σε επιτυχίες του Γιάννη Πλούταρχου λιγάκι ζηλεύω, γιατί εντάξει και εμείς πρόσωπα είμαστε και έχουμε και εμείς τις ανάγκες μας. Σιγάρες που έχεις και παράπονο. Τη Δευτέρα έχω την απάντηση. Τη Δευτέρα έχει την απάντηση. Ξέρετε τι έχει γίνει, παιδιά. Έχει στείλει ανθρώπους και έχουν κάνει ρεπορτάζ. Όταν ήρθε ο Μπρους Γουίλις, επειδή του έχει κολλήσει ότι μοιάζει με τον Μπρους Γουίλις. Τι γελάς, ρε Τζένι. Και είχε κάνει ένα πάρτι ο Μπρους Γουίλις στο, πώς το λένε, στο Planet. Hollywood. Τι φωνάζει, βρε Άρη, που είναι ίδιος και με ξεκούφανε. Ναι, και έχω κάνει τεστ και έχω απαντήσεις. Απαντούν οι άνθρωποι, όχι εσύ. Και νικάω τον Μπρους Γουίλις. Απαντούν ότι είναι καλύτερος ο Φώτης. Στο τι. Στην παρουσία. Είναι πιο ωραίος, πιο ελκυστικός. Σε όλα. Έτσι αρέσει. Ο Μπρους Γουίλις. Πάρα πολύ. Και ο Φώτης μ' αρέσει. Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί θες μια θέση. Έτσι. Στην ήλιο. Δεν έχει κλείσει το θέατρο ακόμα, ξέρεις, έχεις εκκρεμότητα. Μα μιλάμε για τον ήλιο και για το φεγγάρι. Ναι. Πού να πιάσει πολύ καλά. Θα ήθελε να πιάσει τώρα. Όμως είναι ένα όνειρο. Τι ζώδιο είσαι, Γιάννη. Το ξόδι με σκορπιό. Καλώς άνθρωποι. Είσαι το μετέχνιο δηλαδή, τελειώνεις το ξόδι. Όχι, οροσκόπο σκορπιό. Και εγώ έχω οροσκόπο σκορπιό, γι' αυτό μοιάζουμε. Α, μοιάζεις και με τον Γιάννη Πλούταρχο. Βέβαια. Να κάνουμε ένα γκάλο που πάλι ποιος είναι καλύτερο. Άστο, μην το κάνεις. Παιδιά, στο κοκοράκι μου, πώς θα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, έχει αυτό το ρεπορτάζ που έχει τους ανθρώπους δικούς του πληρωμένο κόσμο, όπου λένε ότι είναι καλύτερος ο Φώτης από τον Μπρους Γουίλις. Τι άλλη είναι τη Δευτέρα. Η Ελένη Φιλίνη. Η Ελένη Φιλίνη, η Μαντό, η θεία σου. Ναι. Κάθε Δευτέρα παίρνει τη θεία του εδώ. Και ανοίγει τα σιρτάρια και κοιτάει αν είμαι καλή νοικοκυρά και πέτει τα ξεσκονίζει. Για ρώτησε τη θεία. Τι. Μήπως εγώ της
πάω καλύτερα, γιατί στη μαμά άρεσα εγώ πιο πολύ. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Mm. Εντάξει. Η μαμά σε ήθελε, Γιάννη, είναι αλήθεια, ακόμα σε θέλει. Παιδιά, νομίζω έχει τελειώσει η ώρα μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ευχαριστούμε, Σαββατοκύ... Γιάννη, και για το δώρο που δώσαμε στο τηλεθεατή. Καλό Σαββατοκύριακο στους τηλεθεατές. Περίμενε, θα κάνεις μετά την αποκόνηση. Μέχρι να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πρώτα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Έτσι. Καλές επιτυχίες, το Ποσειδώνιο και πάλι αυτό το χειμώνα. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Λίγο να ξεκουράζεσαι. Λίγο να ξεκουράζεσαι. Εμείς θα έρθουμε με την επαναφορά μου. Γεια σας. Χωρίς το παιδί. Γεια. Ένα μικρό η Τζέννη θέλω. Κάνε μια αποφόρηση. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο και καλά μπάνια, γιατί ακόμα είναι καλοκαιράκι. Τώρα ωραίο ήταν αυτό. Βέβαια. Γεια σας.